οι περιορισμοί για τον κορονοϊό που επιβάλλονται από πολλές χώρες σε ταξιδιώτες από την Κίνα είναι απαράδεκτοι για το Πεκίνο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων Μάο Νινγκ σε συνέντευξη τύπου. Ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει περιορισμούς εισόδου που στοχεύουν μόνο Κινέζους ταξιδιώτες. Αυτό δεν έχει επιστημονική βάση και ορισμένες πρακτικές είναι απαράδεκτες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κινέζος εκπρόσωπος. Το Πεκίνο θα μπορούσε να λάβει αντίμετρα ακολουθώντας την αρχή της αμοιβαιότητας, προειδοποίησε. Αντίθετη άποψη εξέφρασε η Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελίζαμπεθ Μπόρν, η οποία τόνισε ότι δεν βλέπω τίποτα κακό στη στρατηγική των τεστ. Η κυβέρνησή μου είναι εντός του ρόλου της, προστατεύοντας τους Γάλλους και ζητώντας τεστ, είπε η Μπόρν στη France Info. Την περασμένη εβδομάδα η Γαλλία ήταν μεταξύ των χωρών που επέβαλε υποχρεωτικά τεστ σε άτομα που ταξιδεύουν από την Κίνα με αεροπλάνο. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοίνωσε υποχρεωτικές δοκιμές στις 28 Δεκεμβρίου, ακολουθούμενη από τη ΣΥΠΑ την ίδια ημέρα. Η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησαν στη συνέχεια. Συνολικά 12 χώρες επί του παρόντος έχουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς που στοχεύουν άτομα που ταξιδεύουν από την Κίνα, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την παρουσίαση αρνητικού αντιγόνου ή δοκιμασίας PCR που λήφθηκε λιγότερο από 2 ημέρες πριν από την επιβίβαση ή υποβολή σε υποχρεωτική εξέταση κατά την άφιξη.